Είχαμε σήμερα και τα στοιχεία για το έλλειμμα του προϋπολογισμού το τετράμινο και εμφανίζει βελτίωση. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και για να πάρουμε τα επόμενα. Εμείς η Ελλάδα. Εμείς ως Ελλάδα κάνουμε τη δουλειά μας. Είπαν πρέπει... πως ανέλαβε στο Υπουργείο Όχι, Οικονομικών. Απλώς πρέπει να ρίξουμε το έλλειμμα όπως έχουμε υποσχεθεί για να πάρουμε και τη δεύτερη δόση. Τα πρώτα λεφτά έχονται αύριο. Αλλά τη δεύτερη δόση πρέπει... πάμε να δούμε πώς εκτελέστηκε ο προϋπολογισμός στο πρώτο τετράμινο. Είχαμε μια θεαματική μείωση 41,8% του ελλείμματος από 10,8 δισεκατομμύρια που ήταν πέρσι στο τετράμινο. Πήγαμε στο 6,2. Έχουμε μια μείωση 41,8. Πού οφείλεται αυτό, εδώ προσέξτε παρακαλώ, γιατί δεν είναι τόσο καλά τα νέα. Θα χρειαστεί μεγαλύτερη προσπάθεια. Ναι, μεν αυξήθηκαν τα έσοδα κατά 10%, αυξήθηκαν, μειώθηκαν όμως και οι δαπάνες που πλήρωνε το κράτος. Δεν πλήρωσε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δεν έδωσε επιστροφή φόρου. Υπήρξαν, κοιτάξτε, οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 8%. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10%, αλλά πάγωσε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και δεν επέστρεψε φόρους κατά 26,7% το δημόσιο. Επομένως, πρέπει να πάμε στην πραγματική μείωση του ελλείμματος με πραγματικά διαρθρωτικές αλλαγές και αυτό είναι το στοίχημα μέχρι τον επόμενο Αύγουστο που θα έχουμε τον επόμενο έλεγχο. Τώρα, πάμε. Μάλιστα, υπάρχει λοιπόν μια υπερκινητοποίηση. Η σημερινή εικόνα είναι μια ιδιαίτερα θετική εικόνα, Γιώργο. Αλλά βέβαια το πράγμα θα κρυθεί σε βάθος χρόνου, γιατί ξέρω ότι ακόμα και σήμερα που τα πράγματα φαίνονται τόσο ρόδιμα, να υπάρχουν επιφυλάξεις. Έτσι ακριβώς είναι. Μπορεί λοιπόν το σπρέντ να υποχώρησε περίπου 500 μονάδες σήμερα, αλλά όπως μας έλεγαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών, θα έκανε λάθος όποιος υποστήριζε ότι τελείωσε η ελληνική περιπέτεια. Και αυτό γιατί τους επόμενους μήνες θα πρέπει να πείσουμε τις αγορές ότι όντως προχωράμε στον δρόμο της δημοσιονομικής εξυγένειας. Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι σήμερα με έκθεσή της η Moody's προειδοποιεί ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, στις επόμενες 4 εβδομάδες, είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει σε νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής μας ικανότητας. Τώρα, όσον αφορά. Εάν η Moody's όπως πάει με τα χθεσινές αποφάσεις, οι εκθέσεις της Moody's είτε υποβαθμίζουν είτε αναβαθμίζουν, καθίστανται εφικτές πάρα πολύ χρήσιμες για το άραμα των τζακιών. Μπορεί να τις προμηθεύεται η ελληνική επικράτεια για να ανάβει τα τζάκια της. Διότι ό,τι και να πει η Moody's δεν έχει κανένα νόημα. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Ναι, όλη η Ευρώπη σίγουρα μπορεί να τις προμηθεύεται. Σίγουρα. Απλώς δεν είναι το κλίμα της αγοράς απέναντι στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά στον προϋπολογισμό, τα στοιχεία του τετραμήνου δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε με τα καλά νέα ότι το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού συγκρατήθηκε στα 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή είναι μειωμένο κατά 41,8% σχέση με πέρσι, έναντι ετήσιου στόχου μείον 35,1%. Θετικά είναι τα μηνύματα και από το πεδίο των πρωτογενών δαπανών, είναι μειωμένο 8,7% έναντι στόχου μείον 4,4%. Παρά τα αυτά, παραμένει το πρόβλημα των εσόδων. Τα καθαρά έσοδα είναι 10% έναντι στόχου 11,7%, είναι δηλαδή κοντά. Αλλά αν συνυπολογίσουμε τον πάγωμα ουσιαστικά των επιστροφών φόρου, βλέπουμε ότι τα έσοδα προεπιστροφών είναι στο 6% με στόχο κοντά στο 11%.